Επιβοδόση βρίσκεται για μία ακόμη χρονιά η τροχέα και στην δική μας περιοχή, προκειμένου να διασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την μετακίνηση των εκδρομέων εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα εθνικά οδικά δίκτυα αλλά και στην Εγνατία Οδό, δεδομένου ότι αρκετοί είναι αυτοί που θα επιλέξουν κάποια από τις παραλίες της Ηπείρου για να περάσουν αυτές τις ημέρες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που θα επιλέξουν τα Γιάννα αλλά και τους ορεινούς προορισμούς. Στην ετοιμότητα της τροχέας αναφέρθηκε ο διοικητής της, Γιώργος Αζέλης. Ήδη έχει εκδοθεί διαταγή από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με την οποία ενεργοποιούμαστε και θα πρέπει να έχουμε μέτρα τροχέας σε όλο το οδικό δίκτυο που αστυνομεύουμε. Έτσι, από σήμερα, εκτός των άλλων περιπολικών, θα έχουμε περισσότερα μέτρα τόσο στο εθνικό δίκτυο Ιωαννίνων Κακαβιάς, Ιωαννίνων, το παλιό σε εισαγωγικά Ιωαννίνων Αθηνών, ως επίσης και στους αυτοκινητοδρόμους στην Εγνατία Οδό την οποία συνομεύουμε. Όντως η κίνηση θα είναι αυξημένη λόγω τριημέρου, τόσο η έξοδος λογικά προς τα παράλια, αλλά περιμένουμε και κόσμο για να πάει, για να πάει στα χωριά. Εμείς λέμε στους οδηγούς να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ως επιτοπλίστων τα όρια ταχύτητας, όπου στους αυτοκινητοδρόμους συνήθως είναι αυξημένα. Επίσης, τις επικίνδυνες παραβάσεις, κόκκινους σηματοδότες, παραβίαση προτεραιότητας, διπλή διαχωριστική, διότι στους δρόμους όπως είναι η Εθνική Οδή που δεν έχουν δύο λωρίδες ανακατεύθυνση, έχουμε θέματα με τα παράνομα προσπεράσματα. Τέλος, πριν το ταξίδι, ας ελέγξουν το αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού να φοράνε τη ζώνη ασφαλείας, τα παιδιά να είναι στο παιδικό κάθισμα στα πίσω καθίσματα και οι οδηγοί αναβάτες μοτοσυκλετιστών να φοράνε τα κράνη τους. Στο μεταξύ, με βάση τους ελέγχους που έχουν γίνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όπως εξήγησε ο κύριος Σαζέλης, προκύπτει μία μείωση σε ό,τι αφορά την παρουσία ανασφάλιστων οχημάτων να κινούνται στους δρόμους. Αντίθετα, παρατηρείται μία μεγαλύτερη αύξηση στις παραβάσεις οι οποίες και καταγράφονται, καθώς πλέον δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα και κατά τους τροχονομικούς ελέγχους αναφορικά με τις αυξημένες ταχύτητες, την μη χρήση ζώνης ασφαλείας αλλά και κράνους, καθώς και την χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Οδηγικές συμπεριφορές που ευθύνονται για τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Η αλήθεια είναι ότι τα ανασφάλιστα όντως έχουν μειωθεί. Γιατί έχουν μειωθεί? Γιατί γίνονται και οι έκτακτοι έλεγχοι από το Υπουργείο Οικονομικών. Από εκεί και πέρα, οι ταχύτητες ή τα κράνη ή η χρήση κινητού κατά τη διάρκεια της οδήγησης όντως έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, να το πούμε κατά αυτόν τον τρόπο, σε αυτές τις παραβάσεις. Διότι είναι σοβαρές παραβάσεις, ο κώδικας έχει αλλάξει όπως το γνωρίζετε, πλέον για τα κράνη, για τη ζώνη ασφαλείας, γι' αυτό και επέμενα πιο πριν, για τη χρήση τηλεφώνου, κινητού τηλεφώνου, το οποίο ξέχασα να το πω νωρίτερα. Ο κώδικας επισύρει πλέον μηδενικό πρόστιμο και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και του διπλώματος για 60 μέρες. Ο νομοθέτης δηλαδή έχει δείξει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτές τις παραβάσεις και σε κάποιες ακόμα, αλλά για αυτή τη στιγμή μιλάμε για τις συγκεκριμένες παραβάσεις, οι οποίες είναι καθοδόν παραβάσεις. Έχει δείξει ιδιαίτερη βαρύτητα, οι οποίες παραβάσεις έχει αποδειχθεί και από την εμπειρία μας ότι συμβάλλουν στο τροχαίο ατύχημα, συμβάλλουν καθοριστικά στο τροχαίο ατύχημα με αρνητικό τρόπο.